Δύο ημέρες μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Υγείας θα ενοπλεύρει για την κάλυψη των κενών στο νοσοκομείο Χανίων από την προκήρυξη των 4.000 νοσηλευτών, ο βουλευτής Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για εμπεγμό των υγειονομικών από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λέμε αρκετοί εδώ και 2 χρόνια, ότι οι μεταλλάξεις του κορονοϊού δεν θα τις πιάνουν τα εμβόλια. Ένα αυτό. Αποδοκιμάστηκε όμως όχι μόνο γι' αυτό, αποδοκιμάστηκε και για το μασκαραλίκι, να το πω έτσι, το οποίο και αυτός και η Γκάγκα και ο Κικίλιας και ο Κοντοζαμάνης και ο Μητσοτάκης κάνουν στους εργαζόμενους του συστήματος υγείας εδώ και 3 χρόνια. Επισκεπτόμενος στο νοσοκομείο Χανίων, όπου είχε συνάντηση με τους συλλόγους των γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων και με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε πως οι λύσεις για τα κενά στα νοσοκομεία που είχαν δρομολογηθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακυρώθηκαν με την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι τύποι μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Και εγώ αυτό θέλω να μείνει και να το πείτε έτσι, όπως το λέω. Μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δεν θέλουν να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Αν ήθελαν, θα το είχαν κάνει εδώ και χρόνια. Πήραν ένα αριθμό επικουρικού προσωπικού, πήραν ένα αριθμό στις κινητές μονάδες υγείας του ΕΟΔΗ για να κάνουν τα τεστ, οι οποίοι διορίστηκαν με τη σειρά που κατέθεσαν την αίτησή τους. Δηλαδή εκεί έγινε το όργιο του Ρουσφετιού. Για την αντιμετώπιση της πανδημίας από την κυβέρνηση, ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είπε ότι η Ελλάδα αναδεικνύεται ως η χειρότερη χώρα στη Δυτική Ευρώπη, με τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και μάλιστα με ένα από τα σκληρότερα lockdown. Αυτό να το λέτε πιο συχνά στα μέσα σας. Έτσι. Γιατί αν ήμουν εγώ υπουργός, έτσι, θα με είχατε κρεμάσει στο φάρο στο λιμάνι. Έτσι, αν ήμουν εγώ υπουργός και είχαμε 30.330 νεκρούς. Με φόντο τα αρνητικά στοιχεία της πανδημίας, ο Παύλος Πολάκης σχολίασε με καυστικό τρόπο τις αποδοκιμασίες κατά του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη κατά την επίσκεψή του τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Χανίων. Όταν ανέλαβε ο Πλεύρης, που ήρθε προχθές εδώ και ήταν σαν τον μπαλοταρισμένο λαγό όταν έβγαινε, έτσι. Λοιπόν, όταν ήρθε ο Πλεύρης εδώ, όταν ανέλαβε, 1η Σεπτεμβρίου του 19, είχαμε 13.748 νεκρούς. Σωστά. Πολύ σωστά. Έχω μνήμη ελέφαντα. Σήμερα έχουμε 30.325. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε τη θέση του υπέρ της χρήσης των μονοκλωνικών αντισωμάτων, ενώ υποστήριξε ότι χάρη στη χορήγησή τους και την ενίσχυση των ΜΕΘ, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν τα πανδημικά κύματα. Υποστήριξε ότι τα εμβόλια που είναι σε κυκλοφορία δεν καλύπτουν τις μεταλλάξεις του κορονοϊού και τάχθηκε κατά των οριζόντιων εμβολιασμών.